δυσφημίζεσαι. Άρα να έχεις μια ποιότητα και άλλο να έχεις. Και ποια είναι η απάντηση που κάνουν όλοι. Ο άλλος λέει γιατί έβαλε δύο. Ο άλλος γιατί έβαλε τρεις. Ο άλλος έβαλε τέσσερις. Κομμένοι λέει. Κανένας δεν πρόκειται να βάλει τίποτα αν δεν παίρνει την άδεια. Όλοι θα παίρνουν άδειες. Ο Δήμος απλόχερα θα σκέπτεται και τις δύσκολες καταστάσεις και θα βοηθάει προς κάθε κατεύθυνση να βρει τρόπο και λύση να βοηθήσει τους επιχειρηματίες. Τα σίκα-σίκα όμως και σκάφες-σκάφες. Μαζί δεν τα κάνουμε. Παρανομίες δεν πρέπει να έχουμε. Όσοι έχετε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχέση με τον Δήμο, ίσως σήμερα σχεδόν είναι όλες. Ακόμα δεν έχουμε ακριβώς τις νέες αρμοδιότητες, αλλά σχεδόν είναι όλες. Από την ώρα λοιπόν που έχουμε την τύχη στα χέρια μας, τη μοίρα μας, θα το κάνουμε μαζί. Θα παίρνετε άδειες κανονικά, θα ζητάτε κανονικά τι θέλετε να κάνετε, θα υπάρχει ίση μεταχείριση, ό,τι ζητάτε θα το έχετε, αλλά με άδεια. Αυτό είναι μια τουλάχιστον ξεκάθαρη τοποθέτηση δική μου. Αν εσείς έχετε κάτι άλλο να προτείνετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Να σας πω χαρακτηριστικά μερικά πράγματα. Βλέπεις ο ένας καταλαμβάνει, ξέρω εγώ, στην πλατεία, μια ολόκληρη πλατεία και ο άλλος δεν καταλαμβάνει τίποτα. Γιατί? Αυτό δεν δικαιώσει. Όποιος θέλει να έχει παραπάνω, θα κάνει την αίτησή του, θα κάνει το σχεδιάγραμμα. Το σχεδιάγραμμα που θα το κάνει και θα ζητάει από την αρμόδια αρχή την άδειά του και την παίρνει, πληρώνοντας ανάλογα. Συγγνώμη. Επίσης, δεν είπα ότι η καλύτερη λειτουργία είναι τώρα και τη λειτουργία της πόλης ακόμα μαζί να τη δούμε. Γιατί ο πρώτος που την αφουγκράζεται στην κοινωνία είναι ο επιχειρηματίας. Πιο πολύ αφουγκράζεται ο επιχειρηματίας στην πλατεία την κοινή γνώμη παρά ο δήμαρχος που κάθεται στο γραφείο του. Εσείς είστε κάθε μέρα με τον κόσμο, έχετε επαφή, ακούτε, εντάξει. Να έχετε καθαρά αυτιά, γιατί υπάρχουν και παπαγαλάκια. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Η ζωή απέδειξε ότι όποιος θα κάνει έργο θα αναγνωριστεί. Όποιος δεν κάνει θα το φάει η μαύρη μαμάγκα. Τι να το κάνω εγώ να ασχολούμαι 50 χρόνια και να φύγω και να με βρίζουν. Ή θα κάνουμε έργο ή δεν θα κάνουμε. Για εμάς και τα παιδιά μας. Χοντρικά λοιπόν λέω ότι ίση μεταχείριση σε όλους. Νομιμότητα με όλους. Θα επιλέξουμε τι πόλη θέλετε να κάνουμε. Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι καμία πόλη δεν πάει μπροστά αν κοντραριστεί με την ίδια τη συγκοινωνία. Κανένας επιχειρηματίας δεν πρόκειται να προκόψει εάν δεν είναι σωστός με τους κοινωνικούς κανόνες του τόπου. Εγώ που φωνάζα προεκλογικά 2-3 πράγματα για 2-3 ανθρώπους, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Αλλά ξέρω ότι έφτασε η ώρα πια να διορθωθούν μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ο καθένας να κάνει τι θέλει. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τι σόι πόλη θέλουμε. Θέλετε να έχουμε μια πόλη, να τη γεμίσουμε, ξέρω εγώ, τυχερά παιχνίδια, night club την νύχτα και ξέρω εγώ τι. Αλλά θα μου το πείτε και άμα τη θέλετε, εγώ εδώ είμαι στην κάνω. Θέλετε να έχουμε μια πόλη όμως που τα παιδιά μας θα είναι ήσυχα εδώ, θα έχουν μια ασφάλεια, θα έχουν μια ηρεμία και μια ησυχία, μια πόλη ανθρώπινη. Εδώ είμαστε. Να επιλέξουμε λοιπόν τους κανόνες. Γιατί σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα έχουμε ένα τουρλουμπού. Άλλοι από εκεί βαράνε, άλλοι από εκεί δεν βαράνε. Άλλους τους γράφει η αστυνομία, άλλοι δεν τους γράφει. Σε αστυνομία στον έναν πάει, στον άλλο δεν πάει. Θα επιλέξουμε λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε εδώ μεταξύ μας, τι πόλη θέλετε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε μια κοινωνία με τις εξυπηρετήσεις, με όλες τις κανόνες, το κάθε ένα όμως στο χώρο του να μην ενοχλεί το άλλο. Δεν είπα ότι ξέρεις ένα night club ας πούμε στην περιοχή μας. Παράγει καλό, διότι η νεολαία μπορεί να πάει στην Γλυφάδα, μπορεί να πάει αλλού, γιατί χάσει κιόλας. Παράγει. Θα παράγει όμως όταν δεν βαράει καμπάνες έξω από νοσοκομεία.
Θα παράγει κάνοντας σωστή λειτουργία. Γιατί μία, δύο, τρεις δεν θα ζήσει. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και θα γριέψει. Σας τα λέω αυτά γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εγώ θα προχωρήσω. Και πέρα, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος εναρμονιστεί με τη φιλοσοφία του Δήμου, θα θεωρήσει και τον εαυτό του ότι βάζει ένα λιθαράκι να ξεφύγουμε γρήγορα από αυτή την κρίση και πολλά αυτά και να προχωρήσουμε. Με πέντε λόγια, γιατί ξεκινάω να πω πέντε λόγια και στο τέλος, έχοντας τέτοιες εμπειρίες, ώρα μπορεί να κάτσει να λες εδώ πέρα πράγματα. Λέω ένα, δύσκολη εποχή, οικονομικά δύσκολη, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο νοικοκυριό, σας θέλω όλους για να με βοηθήσετε. Ο κανόνας είναι και ο όρος είναι, δικαιοσύνη για όλους, νοικοκυριό για όλους. Ελάτε να δούμε ο ένας τον άλλον και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν θέλετε τώρα από εσάς μερικοί να θέσουν μερικές ερωτήσεις που να δείξουν ότι πού πάμε ή τι ακριβώς θέλουμε, ευχαρίστως. Για να μην φτάσει το σημείο να λέμε ότι σας φώναξα εδώ για να σας κάνω το παραπονά μου ή για να σας κάνω μια προεκλογική που δεν είμαστε, μπήκαμε στην ευθεία της ευθύνης. Αν έχετε την καλοσύνη, μερικοί που ξέρετε πολύ περισσότερα τα πράγματα, μερικοί που έχετε αιτήματα, αν θέλετε όπου μπορώ, προσέχτε, όπου μπορώ να απαντήσω, θα απαντήσω. Εντάξει, αν μου θέσετε ερωτήματα τα οποία είναι σε αρμοδιότητες που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν θα απαντήσω. Εντάξει, έγινε κατανοητός μήπως όλα αυτά που είπαμε. Το έχετε πιάσει το πνεύμα. Πολύ ωραία μας το έχετε πιάσει. Ίσως εσείς δεν το έχετε καταλάβει. Εγώ αγωνιώ. Εγώ και οι συνεργάτες μου αγωνιούμε. 24 χρόνια φαίνεται. Τώρα αγωνιώ. Εντάξει. Λοιπόν, για πείτε όνομα σας παρακαλώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Λεωνίδα. Κάτι πολύ απλό πράγμα. Πολύ πιο απλό από τον πύχη που ανεβάσατε εσείς μιλώντας για οικονομικές ανεπάρκειες και για όλα όσα μας είναι μπροστά. Ύστερα από 25 χρόνια δημότης Βούλας, πρόσφατα έχουμε τυχήσει στη Βάρη. Θέλω να σας πω μόνο το εξής για τη Βάρη, το οποίο δεν ξέρω να γνωρίζετε. Υπάρχουν δρόμοι στη Βάρη, οι οποίοι έχουν τρεις ονομασίες, με ταμπέλες ανερτημένες, δεξιόθεν και αριστερόθεν στις συμβολές των άλλων οδών. Μιλάω συγκεκριμένα για την οδό Άγγελου Τερζάκη, στην οποία διαμένω. Επισήμως από το Δήμο ονομάζεται Άγγελου Τερζάκη και ονομάζεται επίσης και Κυκλάδων και Πάρου από διαφόρους, οι οποίοι δεν φανταζόμουν όταν έφτασα να γίνω 53 χρονών ότι υπάρχουν άτομα που πάνε και βάζουν ταμπέλες, κατατοδοκούν σύμφωνα με τα ονόματα που αυτοί γουστάρουν κοινώς. Συγγνώμη για την φράση. Κάνω μια παρατήρηση. Τελειώνω. Έχετε υπόψη σας ότι ο Δήμος Βάρης, εγώ δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα, έχει ένα λαλούμ ότι το πώς θα λυθεί η άδεια που θα βγάλει ο επιχειρηματίας να βάλει μεγέθους, τι μεγέθους ταμπέλα θέλει στην επιχείρησή του. Αυτό είναι θέμα μόνο της δημοτικής αστυνομίας. Μεγέθους είναι των επιχειρηματιών της περιοχής. Κάθε άλλες ερωτήσεις και προβληματισμοί είναι δίκες μεν, αλλά θέλουν άλλη συμπεριφορά. Εγώ έχω καλέσει τους επιχειρηματίες εδώ, οι οποίοι έχουν οι άνθρωποι τα μαγαζιά τους ιδιαίτερα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι συνεργάζονται με το Δήμο και θέλουν να ξέρουν αύριο τι θα γίνει. Είναι και άλλοι οι οποίοι αύριο θα βάλουν μουσική και το ένα και το άλλο. Καλό είναι λοιπόν, τώρα για το μένα αυτό, έτσι για να απαντήσω, για να μην θεωρηθεί ότι δεν απάντησα, πριν ξεκινήσω το είπα. Πήγα και στη Βάρη, σας είπα, έχει εκατοντάδες χιλιάδες πινακίδες, οι οποίες είναι άχρηστες όλες. Ήδη πήγαν 40 άτομα δημοτική αστυνομία και οργώσαμε. Ήδη βγάλαμε. Όλα τα θέματα είχαμε και προτάσεις προς το Δήμο. Ακόμη και για τις ταμπέλες που είπατε προηγουμένως, για το Δήμο Βάρης είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά δεν εισακουστήκαμε γιατί ο ίδιος ο Δήμος παρανόμησε και παρανομεί ακόμη και σήμερα με τις διαφημιστικές ταμπέλες στο πεζοδρόμιο, τις οποίες πιθανόν κάπου να βγάλαν, κάπου να μην τις είδατε κτλ. Σε ορισμένα δε σημεία δεν μπορεί να περάσει ούτε γυναίκα με καροτσάκι από ταμπέλα του Δήμου. Όσον αφορά για τους επαγγελματίες, γιατί είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που είμαι παράνομος αυτή τη στιγμή με ταμπέλα, αλλά στην πρασά μου μέσα.
Έβαλα μηχανικό να βγάλω, να βγάλω άδεια ταμπέλα που έχω το δικαίωμα. Μου λέει δεν μπορείς γιατί δεν έχει ψηφιστεί ο κανονισμός. Το ίδιο μου απάντησαν και από το Δήμο Βάρης. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσετε, αλλά όσον αφορά για τη γενικότερη, για να έχουμε καλύτερη επαφή και όλοι οι συνάδελφοι, ούτε εσάς να ταλαιπωρούμε, πιστεύω ότι οι αγαπητοί συνάδελφοι θα είναι πολύ πιο σωστό κοντά στους συλλόγους της περιοχής τα θέματα στον κύριο Δήμαρχο για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και μάλιστα να μπορούμε και εμείς να κάνουμε όχι απλά παράπονα, αλλά να προτείνουμε κιόλας να σας διευκολύνουμε αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πάνω εγκρίνω και εγώ τους συλλόγους προβλές. Είμαι πολύ πιο ευχαριστημένος που είναι ο κόσμος εδώ και συζητάμε και έχω καθένα στην άποψή του και γνωρίζουμε και τον Δήμαρχο και ανταλλάσσουμε απόψεις. Επόμενο βήμα, εγώ εδώ είμαι, όποτε θέλετε, οι σύλλογοι, να έρθουν να τα πούμε, τη συζήτηση. Να γίνουν και προσημειώσεις που θέλετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μηχανικό που πήρε αυτή στην άδεια, πες το χαιρετήμα, δεν είναι δήμαρχος. Πάρε την ευθύνη σου, ζήτα εκείνο που θέλεις, θα το εξετάσει η δημοτική αρχή και θα σου δώσει άδεια. Δεν είπαμε ότι πήραμε σε αυτόν τον πολιτό και θα ρίξαμε ένα ζέλο. Είπαμε δεν μπορεί. Εγώ είπα αυτό. Έτσι. Λοιπόν, απλώς θέλω να είμαι χαίρομαι που ακούω ότι ξέρετε. Ναι, αλλά εντάξει, χαίρομαι που λέτε ότι ξέρετε όλο αυτό το πράγμα με τις πινακίδες είναι αντιαισθητικό, κακό. Γιατί κάνει κακό. Πρέπει να καταλάβετε ότι ακόμα και στα Ευλάχικα είναι μια παραδοσιακή περιοχή. Εγώ ήμουν μωρό και πήγαινα. Και έχει αφήσει μια εποχή. Την οποία όμως εποχή εσείς οι ίδιοι, όπως είστε εκεί, σιγά σιγά την εξαφανίζετε. Και βγάζετε με τα χεράκια σας, τα ματάκια σας. Και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί με τα λόγια. Και θα αναμαρτύρετε. Αν δεν καταλάβετε ότι αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει ο τρόπος. Και επομένως, για να ζήσεις, πρέπει να εξυγχρονιστείς και να αλλάζεις το ύφος, θα βουλιάξετε. Θα γίνετε σούπερ μπάκετ, θα γίνετε μεζινάδικα. Και ήδη σχεδόν έχουν γίνει. Αν εμείς σας προτείνουμε λοιπόν κάτι καλύτερο, δεν το κάνουμε ούτε για να σας πειράξουμε, ούτε για να σας αλλάξουμε να χάσετε. Το κάνουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, να βοηθήσουμε να παραμείνουν. Είναι δύσκολη η περιοχή τα Βλάχικα. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αλλάξαν και οι εποχές. Θέλουμε να το βοηθήσουμε να ζήσει. Εντάξει. Και σαφώς θα περιμένω τις προτάσεις από τους συλλόγους. Να έρθουν να τα συζητήσουμε. Εδώ είναι ο πρόεδρος. Εδώ είναι, να τα συζητήσουμε. Θα πρέπει να καταθέσουμε το αίτημά μας για συνάντηση δημαρχικών. Για αίτημα. Πρέπει να μάθει να μοιάζει δουλειά, να κάνει μια επιτροπή που λέμε. Το θέμα είναι, ελάτε όποτε θέλετε. Ωραιότατα. Όποτε θέλετε, πάρε την πόρτα. Εδώ είναι και ο κύριος Πανάς, είναι με αναπληρώνει. Και με τον κύριο Πανά. Και με τον κύριο Πανά γνωριζόμαστε και πρέπει να μιλήσουμε και μαζί του. Αντιδήμαρχος, αυτοί οι άνθρωποι κοπιάζουν και θα κοπιάσουν ο κύριος Δαβάκης που πιστεύουμε το ότι θα έχετε απόλυτη συνεργασία. Πιστεύουμε ότι οι εστιατόρες της ευρύτερης περιοχής, το σύλλογο τον οποίο εκπροσωπώ εγώ, με τον κύριο Πανάφερπή θα μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία για να συζητήσουμε, διότι προέρχεται από το χώρο. Εγώ που δεν προέρχομαι, δηλαδή δεν. Όχι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη. Σας ευχαριστούμε για τη συνάντηση. Αυτό το κάνουμε. Αν μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, θα σπίρει, ξέρετε, μπουκάρετε και κάνετε ό,τι θέλετε και πάρτε τα μπουκάρετε. Όχι, προσέξτε. Δεν ζητάμε αυτό. Αν ήταν να γίνει έτσι, μπορούσαμε να κάνουμε καλό, αλλά στο λέγαμε. Αλλά δεν γίνεται. Αν δεν βάλουμε μια τάξη, αν δεν βρούμε σε ένα λογαριασμό. Βεβαίω να μην τάξει. Βεβαίω να μην τάξει, Δημαρχέ. Θα έχει όπλο ο επιχειρηματία, θα έχει όπλο το παιδί που θα πηγαίνει σε καλό σχολείο. Θα έχει όφελος αυτός που έχει την περιουσία. Βεβαίως. Θα έχουν όλοι όφελος, όλο το σύνολο θα έχει όφελος. Αν ένα λοιπόν κοιτάει το προσωπικό του σε αυτό το και δεν κοιτάει το γενικότερο, θα χάσει και αυτός το θέμα. Βεβαίως. Εμείς. Όπως βλέπετε ότι η ύφεση υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Το έχετε καταλάβει αυτό. Μα η μόνη περιοχή που δεν έχει ύφεση σε αξίες γης κτλ. Είναι βουλιαγμένη. Γιατί μπήκε ένα πρόγραμμα πριν 25 χρόνια. Μπήκε ένα πρόγραμμα. Εντάξει, πες τύχη, πες μοίρα, πες ό,τι θέλεις. Το καιρό εκείνο κάναμε μερικές κινήσεις για να προλέψουμε το μέλλον. Και τώρα, να το μέλλον. Πεθαίνουν όλοι και αυτοί εκεί πέρα οι άνθρωποι, αντί για να πέφτει η αξία τους ανεβαίνει. Το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ. Γιατί η ζωή δεν είναι χθεσινή. Εκατομμύρια χρόνια υπάρχει. Έτσι φαίνεται. Προγραμματίζουμε όπως είναι για να μην γίνει το άλλο.